Υπάρχουν και άλλες προοπτικές. Όταν λέτε άλλες προοπτικές, ναι, δεν μπορώ να επεκταθώ σε αυτό. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να καλύψει τις ανάγκες της, τις ανάγκες των συντάξεων και των μισθών από τα δικά της χρήματα. Εδώ και ένα χρόνο δεν έχουμε πάρει από αυτούς ούτε ένα ευρώ. Και έχουμε πληρώσει τόσα χρήματα προς αυτούς. Δεν μπορεί να εξακολουθήσει να μας δανείζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με 4%. Μέχρι πότε όμως, κύριε Ρωμανιά, θα μπορούμε να καλύπτουμε αυτές τις ανάγκες? Όχι, από κάποιο σημείο και πέρα, δεν θέλω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή να επεκταθώ, αλλά από κάποιο σημείο και πέρα θα καλύπτουμε μισθούς και συντάξεις και γι' αυτό φτάνουν τα δικά μας χρήματα. Έτσι, φτάνουν τα δικά μας χρήματα. Δεν έχει μέχρι πότε. Η ζωή τρέχει. Θα το δούμε. Έτσι. Στον πάτο του παραλίου, και όπως το έχουμε φτάσει, το έχουμε εξή στον πάτο του παραλίου. Από πού θα βρούμε λοιπόν χρήματα? Επαναλαμβάνω, τα χρήματα που έχουμε εμείς για να πληρώνουμε μισθούς και συντάξεις είναι επαρκή. Το πρόβλημά μας είναι τα δάνεια. Εκεί είναι το πρόβλημα. Από κάποιο σημείο, και πέρα δεν θα τα πληρώνουμε αν δεν έχουμε χρήματα. Να σας το πω απλά. Το τι θα γίνει θα το δούμε στη συνέχεια. Δεν είναι του παρόντος. Παιδιά, τα είπα όλα τώρα. Έτσι. Δεν είναι δικό μου θέμα. Μάλιστα. Οι ανάγκες πάντως της χώρας δεν είναι οι μυστικοί συντάκτες μόνο, οι συντάξεις μόνο. Εδώ είναι, μπορεί να είναι έτσι, αλλά δεν είναι. Να είμαστε λίγο τώρα. Είναι μισή του ιδιωτικού τομέα, Γιώργο. Να πληρώσουν κανένα. Δεν μόνο αυτό, είναι οι προμηθευτές του δημοσίου. Μα άμα δεν πληρώσει τον προμηθευτή, θα πληρώσει το μισθό του.